Χαίρετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ταξιδιωτικό βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για μία ακόμα low cost αεροπορική εταιρεία, την EasyJet. Η EasyJet υπάρχει πολλά χρόνια και πιο πολλά από τη Ryanair. Υπάρχει στην Ελλάδα αρκετά χρόνια, πάει σε αρκετούς προορισμούς και ήρθα εδώ πέρα ώστε να την τσεκάρω, να σας ενημερώσω για τα υπέρ, για τα κατά, τους περιορισμούς, τι πρέπει να προσέξετε, ώστε αν θέλετε να την επιλέξετε, να έχετε όλα τα στοιχεία στα χέρια σας και να δείτε αν σας ταιριάζει και αυτή η αεροπορική. Μια περιήγηση στο site της εταιρείας. Μπορείτε να δείτε ότι για την εξυπηρέτησή σας υπάρχει online πρόγραμμα για κρατήσεις, όπως σε όλα τα site, και υπάρχει και online chat σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή εκπρόσωπος online, οποιαδήποτε στιγμή έχετε πρόβλημα, να μπορέσετε να μιλήσετε απευθείας, να σας λύσει τις απορίες σας και να έχετε μια εύκολη πλοήγηση μέσα στο site, ώστε να επιλέξετε σωστά, να μην κάνετε λάθος ή αν κάνετε λάθος να υπάρξει με real time απάντηση, διόρθωση του προβλήματος και γενικά κάτι που κάνει πάρα πολύ εύκολη την επικοινωνία σας με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Όπως όλες οι low cost και μη εταιρείες πλέον, η στάνταρ τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνει χειραποσκευή και στην EasyJet περιλαμβάνει μία μόνο χειραποσκευή, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορείτε όταν πετάξετε να έχετε έστω ένα έξτρα μικρότερο τσαντάκι, το οποίο θα περιλαμβάνει πιο προσωπικά σας αντικείμενα. Όλα όσα έχετε να κουβαλήσετε πρέπει να χωράνε όλα μέσα σε μία χειραποσκευή. Βέβαια, αυτή η χειραποσκευή έχει διαστάσεις μικρής βαλίτσας, δηλαδή είναι 56x45x25 στο σύνολό της μαζί με τα ροδάκια, το οποίο όμως είναι αρκετά καλή σαν διάσταση, γιατί χωράει μία μικρή βαλίτσα. Εμένα με ενοχλεί λίγο, η αλήθεια είναι, που θα πρέπει να έχω μόνο μία, άρα και την τσάντα μου και όλα πρέπει να τα χωρέσω μέσα σε αυτήν. Αλλά τουλάχιστον έχει αρκετό χώρο για τα πράγματα που θα χρειαστεί κανείς σε ένα ταξίδι κάποιων ημερών μέσα στην Ευρώπη. Και να η χειραποσκευή η οποία θα χρησιμοποιήσω είναι μια κανονικότατη βαλιτσούλα, να και το πλάι της. Εντάξει. Έχει εδώ μία στρουμπουλότητα, αλλά γενικά εφόσον δεν υπάρχει περιορισμός στα κιλά, είναι μια χαρά, χωράει τα πάντα. Επίσης η χειραποσκευή αυτή δεν έχει όριο βάρους. Βέβαια, πώς αναχωρέσουν σε ένα τόσο μικρό βαλιτσάκι. Βέβαια, η εταιρεία αναφέρει ότι αν είναι πάρα πολύ το βάρος μιας χειραποσκευής, μπορεί να σας ζητήσουν να την παραδώσετε και να πάει από κάτω μαζί με τις υπόλοιπες χειραποσκευές, άρα να μην την έχετε μαζί σας, και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί μπορείτε να βρεθείτε ξαφνικά χωρίς καθόλου προσωπικά αντικείμενα. Το καλό που έχει με τις αποσκευές EasyJet είναι ότι υπάρχει διαβάθμιση στο βάρος και στη χρέωση που αντιστοιχεί. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος μία βαλίτσα η οποία θα είναι μέχρι 15 κιλά, κάνει 10 ευρώ αν την κλείσει online. Βέβαια, αν το θυμηθεί τελευταία στιγμή για την κλείσει στο αεροδρόμιο, είναι 40 ευρώ. Ενώ για βαλίτσες μέχρι 23 κιλά, η χρέωση πάει μέχρι 40 ευρώ αν το κλείσει online, 50 αν το θυμηθεί να το κάνει εδώ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η δυνατότητα να πάρει έξτρα κιλά, το πολύ μέχρι 32 ανά επιβάτη, όπου εκεί η χρέωση μετά αυξάνεται ανά 3 κιλά που θα προσθέτει στο βάρος της χειραποσκευής. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η επιλογή με τα 15 κιλά με 10 ευρώ είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Όταν ταξιδεύουν δύο, μπορούν να μοιραστούν μια τέτοια βαλίτσα σύν τις χειραποσκευές τους, ή ακόμα και για ένα άτομο είναι πάρα πολύ οικονομική η χρέωση για μια τέτοια αποσκευή. Πάμε τώρα στο check-in. Το check-in πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, ή μάλλον καλό θα ήταν να γίνει ηλεκτρονικά. Η εταιρεία έχει ένα πάρα πολύ καλό application, το οποίο μπορεί να κάνεις online, να έχεις μαζί σου τα boarding pass και μάλιστα σε ενημερώνει και για την ώρα της πτήσης και για τις αλλαγές, το οποίο αν είχα κατεβάσει κι εγώ, θα είχα δει ότι η πτήση μου έχει μια ώρα καθυστέρηση και δεν θα είχα φτάσει τόσο νωρίς στο αεροδρόμιο. Αλλά το αντιπαρέρχομαι, γιατί είμαι πάρα πολύ έμπειρη traveler και αυτό χαλάει το image μου. Με το check-in βέβαια δεν γίνεται επιλογή θέσης. Έχει έξτρα χρέωση η επιλογή της θέσης. Παρ' όλα αυτά, το site αναφέρει ότι όταν γίνεται η κράτηση σε ένα group, δηλαδή πολλούς μαζί στην ίδια κράτηση, το ίδιο το site
από μόνο του προσπαθεί να κάνει, να κλείσει τις θέσεις κοντά για να κάτσουν όλοι μαζί, και γι' αυτό συμβουλεύει καλύτερα όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση πολλών ατόμων σε μια κράτηση, να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα η κράτηση, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κοντά-κοντά για να κάθονται όλοι μαζί, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό που επισημαίνεται, οπότε δεν υπάρχει φόβος να κάτσει ένας εδώ, άλλος εκεί, άλλος παραπέρα, σαν διαλυμένη συμμορία. Και πάμε τώρα στο εσωτερικό του αεροπλάνου. Τα αεροπλάνα τα οποία χρησιμοποιεί η Jetin Airbus A320, A321, και θα σας δείξω πλάνα μετά μόλις θα μπω, πώς είναι η διάταξη των θέσεων, το χώρο που υπάρχει μεταξύ των καθισμάτων και γενικά τη διάταξη και τη διαρρύθμιση μέσα στο σαλόνι του αεροπλάνου. Στην τιμή φυσικά, σαν κλασική low budget, δεν έχει καθόλου φαγητό, ούτε ποτό, ούτε νερό. Φυσικά σας δίνουν κατάλογο για να διαλέξει αν θέλει κάποιος να φάει, αλλά όπως έχουμε πει, με μια αλμυρούτσικη χρέωση. Παρ' όλα αυτά, η πιο μακρινή πτήση που μπορεί να κάνει εντός Ευρώπης να είναι στις 4 ώρες, νομίζω στο Εδιμβούργο 4 και κάτι, οπότε νομίζω ότι όλοι αντέχουμε αν έχουμε φάει πιο πριν ή από το σπίτι ή στο αεροδρόμιο. Όσο για το νερό, που εντάξει αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, μπορεί κάποιος να αγοράσει με τιμή κανονική, δηλαδή τύπου 50 λεπτό, στα μαγαζιά τα οποία υπάρχουν μετά το security check, στο οποίο πρέπει να περάσετε με πάρα πολύ προσεκτικά, τακτοποιημένα και σε μικρές ποσότητες υγρά, όπου έχω κάνει και γι' αυτό βίντεο και να πάτε να το δείτε, στην περιγραφή από κάτω θα βρείτε το link. Γενικά η EasyJet είναι μια low budget εταιρεία αρκετά χρόνια και μας ξελάσπωνε πάρα πολύ για να βρούμε φτηνές πτήσεις στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι με την άνοδο της Ryanair έχει παραγωνιστεί αρκετά στις προτιμήσεις του επιβατικού κοινού και εντελώς προσωπικά κιόλας νομίζω ότι δεν την είχα τόσο πολύ στα υπόψη μου, κυρίως λόγω του ντόρου που γίνεται για την Ryanair και όχι τόσο πολύ γιατί είναι μια εταιρεία η οποία δεν είναι καλή ή οτιδήποτε. Οπότε εγώ συγκεκριμένα για αυτή την πτήση που έψαχνα για να πάω Βερολίνο τόσο κοντά στα Χριστούγεννα και με ένα περίπου 20ήμερο που τα έκλεισα νωρίτερα, δηλαδή πάρα πολύ κοντά, η πιο φθηνή πτήση που βρήκα ήταν μέσω EasyJet και νομίζω ότι θα ανέβει ξανά πάνω στη λίστα με τις εταιρείες τις οποίες θα τσεκάρω για φθηνές και καλές πτήσεις. Νομίζω ότι το μόνο που με χαλάει πιο πολύ απ' όλα είναι ο περιορισμός στη μία χειραποσκευή και δεν αφήνει καθόλου έστω και μία μικρούλα δεύτερη. Πάντως νομίζω ότι είναι πτέσμα αυτό σε σχέση με τις παροχές που μπορεί να έχει κάποιος στην εταιρεία. Νομίζω ότι έχω καλύψει τα περισσότερα από τα οποία θα πρέπει να ξέρει κάποιος που θα επιλέξει την EasyJet. Για ό,τι απορία έχετε, για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, κάντε μου comment ή στείλτε μου στα social media που διαθέτω. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας βοήθησε, οπότε αν έγινε κάτι από όλα αυτά, κάντε μου ένα like, εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια! Φιλάκια! Φιλάκια!